Κυρία Μαργαρίτα Πατσκάτρη, είστε δικηγόρος εδώ στον Ναύπλιον και έχετε πάρει μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία, μια εκδήλωση που θα έχουμε την επόμενη Τετάρτη το βράδυ στο Άργος. Τι ακριβώς είναι αυτή η πρωτοβουλία, πείτε μας το, και το θέμα βέβαια της εκδήλωσης αυτής. Στις 18 Οκτωβρίου στο Άργος, στη αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος, 5 ώρα απόγευμα, πραγματοποιείται Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης με παρουσία Ευρωπαίων Διαμεσολαβητών και κορυφαίων διαμεσολαβητών από την Ελλάδα. Η διαμεσολάβηση είναι σύγχρονος και εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης των διαφορών ανάμεσα των αντιδίκων. Οι διαμεσολαβητές καθοδηγούν τους αντιδίκους και γεφυρώνουν τις διαφορές τους και καταλήγουν σε μια συμφωνία που είναι αποδεκτή από δύο πλευρές. Είναι με πιο γρήγορο και οικονομικό τρόπο. Δυστυχώς, στη Ελλάδα το θεσμός της διαμεσολάβησης δεν κατέχει την θέση που την αναλογεί. Λοιπόν, σκοπός του συνεδρίου είναι πλήρη έγκυρη ενημέρωση του πολίτη ότι πέρα από δικαστική επίλυση των ζητημάτων του έχει και την επιλογή την διαμεσολάβηση. Ποιοι φορείς συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση? Είχαμε προσκαλέσει όλους δικαστές, δικηγόρους, συνάδελφους σε κάθε υπηρεσία που βλέπουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Κάθε πολίτη μπορεί να έρθει, μπορεί να παρακολουθεί, να δει, να πάρει μια γνώμη ότι έχουμε όλοι δικαίωμα στη διαμεσολάβηση, ότι είναι για καθένα, ότι είναι οικονομικός, ότι είναι πιο γρήγορος τρόπος και σε μια διαμεσολάβηση μπορούμε να είμαστε κερδισμένοι και οι δύο πλευρές. Δεν μας επιβάλλει το δικαστήριο τη λύση, μπορούμε να διαμορφώσουμε εμείς οι δύο. Οι δύο πλευρές έρχονται, μπορούμε να κάνουμε την συμφωνία, να κάνουμε την απόφαση μας κοινή και έτσι να την αποδεχτούμε. Είμαστε κερδισμένοι και οι δύο. Η διαμεσολάβηση δεν πρέπει να φοβάστε κανείς. Είναι και πιο οικονομικό και πιο γρήγορο τρόπο να γίνει, να λύσουμε το πρόβλημα μας, τη διαφορά μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σχεδόν κάθε διαφορά είναι εμποτισμένη με αισθήματα. Εμείς φέρουμε τη λογική, να καθοδηγήσουμε οι πλευρές για να μπορούν να τα βρούνε και να βρούμε τη λύση που είναι αποδεκτή από δύο πλευρές. Το όφελος σίγουρα είναι ο χρόνος, ότι σε αυτή την περίπτωση τελειώνουμε γρήγορα, ενώ αν εμπλακούμε σε μια σειρά δικαστηρίων θα πάρει χρόνο για να έχουμε τη λύση, να έχουμε την απόφαση. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Κερδίζουμε χρόνο, γιατί μπορεί να διαμεσολάβηση μπορεί να λήξει σε μια μέρα, σε κάποιες ώρες. Κερδίζουμε λεφτά, γιατί είναι πιο οικονομικός τρόπος. Και πιο σημαντικά, μπορούμε αλήθεια να βρούμε κάτι, ότι πολλές φορές εκπλάγουν και οι πλευρές στη διαμεσολάβηση ότι δεν υπάρχει διαφορά καν. Ότι αυτό που νομίζαμε ότι υπάρχει πρόβλημα δεν υπάρχει. Γιατί με το διάλογο, με την παρουσία του διαμεσολαβητή, με τις τεχνικές που χρησιμοποιεί, μπορούμε να καταλήξουμε ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά που πρέπει να έρθουμε στο δικαστήριο. Κυρία Κάτρη, ποιους αφορά σε πρώτο βαθμό, δηλαδή αφορά τον επιχειρηματικό κόσμο, αστικά, αστικές διαφορές, τι ακριβώς, ποιους αφορά? Όλους. Διαμεσολάβηση είναι για όλους. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικά, σχολική διαμεσολάβηση, οικογενειακή, αστική και ποινική δικαιοσύνη, χωράει διαμεσολάβηση. Διαμεσολάβηση είναι για όλους. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι περιορισμοί, την οποία μας επιβάλλει νόμος, που δεν έχουμε την εξουσία να διαμορφώσουμε τη συμφωνία που θα την κάνουμε μέσα στη διαμεσολάβηση, αλλά διαμεσολάβηση είναι για όλους, όλοι έχουν δικαιώματα για να πάνε στη διαμεσολάβηση και να τη δοκιμάσουμε. Μη φοβόμαστε. Σε ποιες χώρες είναι διαδεδομένη? Είπαμε ότι στην Ελλάδα δεν είναι τόσο. Πού είναι? Δυστυχώς στην Ελλάδα όχι. Εγώ κατάγομαι από την Πολωνία και εκεί η διαμεσολάβηση είναι στην καθημερινά. Κάνουμε διαμεσολαβήσεις και ίδια τα κάνω. Και αλήθεια, γι' αυτό μπορώ να πω, είμαι ερωτευμένη με αυτό το θεσμό, γιατί είναι
τόσο διαφορετικό όταν βλέπεις ότι δύο πλευρές είναι τόσο τσακωμένοι. Έρχονται, προσέλθουν και οι δύο πλευρές στη διαμεσολάβηση και βλέπεις ότι χαιρετούνται και είναι ευχαριστημένοι ότι λύσανε το πρόβλημά τους χωρίς να καταλάβουν πώς έχει γίνει. Είναι καταπληκτικό, θεωρώ, παρόλο που είμαι δικηγόρος, ότι η δουλειά μας είναι να δουλεύουμε στο δικαστήρια. Αλλά θεωρώ ότι κάθε συνάδελφος που ξέρουν πάρα πολύ καλά το θεσμό της διαμεσολάβησης, οι δικηγόροι ναυπλίου τουλάχιστον, όταν παρωτήσετε το συνάδελφο, το δικηγόρο σας, άμα θέλει να δοκιμάσει τη διαμεσολάβηση, είμαι σίγουρη ότι θα σας το προτείνει. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκδήλωση και ελπίζουμε ότι θα είναι πάρα πολύ διαφωτιστική και η συμμετοχή βέβαια του κόσμου θα είναι αρκετά πολύ σημαντική. Και είναι πολύ σημαντική, γιατί σας λέω ξανά ότι για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι να υπάρχει συμμετοχή, γιατί είναι για την έγκυρη πλήρη ενημέρωση του πολίτη. Να ξέρουν ότι τι είναι διαμεσολάβηση. Είναι σύγχρονος τρόπος εξωδικαστικός επίλυσης των διαφορών. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.